Κύριε Σιζόπουλε, είστε υποψήφιος για την Προεδρία της ΕΔΕΑ και ήθελα να ρωτήσω ποιο το όραμα σας σε σχέση με το κίνημα και τι στοχεύετε γενικότερα. Όπως δήλωσα σήμερα το πρωί και στην δήλωση που έκανα μετά την υποβολή των υποψηφιωτήτων, η 1η του Μάρτη είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια των μελών του κόμματος και των φίλων θα αποτελέσει και την πρώτη ημέρα της αναγέννησης, της ανανέωσης της ΕΔΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα ΕΔΕΚ η οποία να μπορεί πια να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη επάρκεια στις προσδοκίες του λαού μας. Ένας λαός ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά εδώ και 40 χρόνια από την τουρκική εισβολή, συνεχιζόμενη κατοχή και τουρκική προκλητικότητα και την ίδια στιγμή τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται σκληρά από μια οικονομική και κοινωνική κρίση η οποία προκλήθηκε όχι με δική του υπαιτιότητα αλλά κυρίως με πολιτικά λάθη τα οποία έγιναν από την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση αλλά πολύ περισσότερο λόγω της αναλγησίας και της σκληρότητας την οποία επέδειξαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας όπου στην ουσία για να διασώσουν ενδεχομένως είτε την ελληνική οικονομία είτε να μην επηρεαστεί η γερμανική οικονομία και η Ευρωζώνη προτίμησαν να θυματοποιήσουν μια χώρα η οποία για 40 χρόνια κατέχεται από τον τουρκικό στρατό, μια μικρή χώρα που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που σήμερα δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και την αστάθεια που ας μην ξεχνάμε ήδη δημιούργησαν κάποιοι Ευρωπαίοι μαζί με τους Αμερικανούς. Στο τέλος, καλεί το κυπριακός λαός να πληρώσει αυτό το κόστος. Η ΕΔΕΚ ως μια σοσιαλιστική δύναμη και ως ιστορική παρακαταθήκη και πολιτική οφείλει να είναι στην προμετωπίδα αυτού του αγώνα και για την ανατροπή της κατοχής αλλά και για την ανατροπή της οικονομικής και της κοινωνικής εξαθλίωσης που οδηγείται ο λαός μας. Γι' αυτό και η ΕΔΕΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να ενσωματωθεί σε αυτό το σύστημα που έφερε την πατρίδα μας εδώ που την έφερε, δεν έχει κανένα δικαίωμα να αποτελέσει μέρος. Αντίθετα, πρέπει να αγοριστεί με ριζοσπαστικές λύσεις, με ισχυρή πρωτοποριακή πολιτική να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα. Και όπως η ΕΔΕΚ την περίοδο 69-74 πρωτοστάτησε στον αντιχουντικό αγώνα και στη σταθεροποίηση και διασφάλιση της νομιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι και σήμερα οφείλει να πρωτοστατήσει σε ένα διπλό επίπεδο. Και στο επίπεδο το πολιτικό για την αποτίναξη της τουρκικής κατοχής, αλλά και στο οικονομικό και στο κοινωνικό για να εξασφαλίσει μια δίκαιη μεταχείριση των μεσαίων και των χαμηλωτέρων εισοδηματικών στρωμάτων του λαού μας που σήμερα είναι αυτοί που κυρίως πληρώνουν το μεγάλο κόστος αυτής της κατάστασης. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος Γιάννης Βαρουφάκης την περασμένη Τετάρτη στο Eurogroup παρουσίασε κάποιες προτάσεις. Ήθελα να δω τις απόψεις σου σε σχέση με τις θέσεις του κυρίου Βαρουφάκη. Όπως τονίσαμε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στην επίσκεψη στην Κύπρο, η Ελλάδα σήμερα λαμβάνει ένα βαρύ φορτίο. Όχι μόνο εξ ονόματος του ελληνικού λαού, αλλά εξ ονόματος όλων των λαών του Ευρωπαϊκού Νότου που πλήττονται από αυτήν τη στιγμή οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Γερμανία και οι συμμάχοι της και που κυρίως έχουν οδηγήσει σε οικονομική κρίση και σε εξαθλίωση τους λαούς της Νότιας Ευρώπης. Ξέρουμε ότι αυτή η μάχη, όπως αποδείχθηκε σήμερα και στο Eurogroup, θα είναι σκληρή, θα είναι αδυσόπιτη. Γιατί ακριβώς η Γερμανία και οι συμμάχοι της αντιλαμβάνονται ότι αν αυτή η μάχη χαθεί για τους Γερμανούς και η Ελλάδα πετύχει κάτι καλύτερο όσον αφορά τη βελτίωση των μνημονιακών όρων, αυτό θα αποτελέσει αλυσίδα ισχυρών αντιδράσεων και από τους υπόλοιπους μεσογειακούς λαούς. Και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή η οικονομική υποδιγέτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο για να καταστήλουν την ελληνική αντίδραση. Δεν είναι τυχές οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών και προηγουμένως αλλά και σήμερα. Δηλώσεις οι οποίες δεν περιποιούν τιμή σε έναν πολιτευτή, σε έναν υπουργό μιας μεγάλης χώρας. Είναι δηλώσεις υποτιμητικές και είναι δηλώσεις υποτιμητικές απέναντι σε έναν λαό που ας μην ξεχνούμε θυσιάστηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να έχει σήμερα η Ευρώπη την ανεξαρτησία της και να μπορεί σήμερα να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η ίδια η Γερμανία ποτέ μέχρι σήμερα δεν εκτέλεσε τις οικονομικές υποχρεώσεις της ως πολεμικό χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτή η συμπεριφορά είναι επιτρεπτή και πραγματικά χαίρομαι και χαιρετίζω την απάντηση που έδωσε ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήταν μια απάντηση όπως έπρεπε. Ξέρουμε ότι θα είναι μια αρχή δύσκολη. Όμως εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση, είτε συμφωνούμε ιδεολογικά και πολιτικά μαζί της, είτε όχι. Θα είναι μια σκληρή μάχη,
αλλά χαίρομαι γιατί μέχρι στιγμής η Ελλάδα αντιστέκεται. Mm-hmm. Και εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή η αντίσταση τουλάχιστον θα συνεχίσει μέχρι το τέλος. Και δίνει και ακριβώς στον κόσμο την όρεξη και, τη διάθεση να αγωνιστεί. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα στην Κύπρο. Mm-hmm. Είναι γι' αυτόν ακριβώς που συζητήσαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ότι ανεξάρτητα αν συμφωνεί με την οικονομική πολιτική, όπως δήλωσε της ελληνικής κυβέρνησης ή όχι. Ανεξάρτητα αν έχουν ενδεχομένως διαφορετικούς οικονομικούς προσανατολισμούς. Αυτή τη στιγμή όμως η στήριξη προς την Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μόνο φραστική. Πρέπει να είναι ουσιαστική. Mm-hmm. Και ουσιαστική δηλαδή στήριξη. Βεβαίως. Και, όχι απλά... βεβαίως. Και ουσιαστική στήριξη τι σημαίνει. Ότι η Κύπρος ανοίγει κεφάλαια, μνημονιακά κεφάλαια. Ότι θα πρέπει να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της ιδιωτικοποίησης των ημικρατικών οργανισμών. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο σήμερα να ιδιωτικοποιήσουμε κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς, όταν αυτά τα κέρδη θα μπορούσαμε κάθε χρόνο να τα χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξή μας. Είναι αδιανόητο να δεχτούμε αυτή τη στιγμή αυτή τη διαδικασία που επιχειρείται με τις εκποιήσεις. Άρα, λοιπόν, εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε τις εκποιήσεις κάνοντας νέες προτάσεις, εσείς τι νομίζετε? Πιστεύω πως ναι, πρέπει να το διαπραγματευτούμε. Όπως επίσης το άλλο που οφείλουμε να διαπραγματευτούμε είναι την πρόταση την οποία έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, mm-hmm, ο κύριος Στράκη, για την παραχώρηση ρευστότητας στις χώρες που πλήττονται από το μνημόνιο στη βάση ορισμένων προϋποθέσεων και στη βάση της αξιολόγησης που θα γίνεται για την πορεία εφαρμογής του μνημονίου. Εμείς εδώ οφείλουμε να ζητήσουμε εξαιρέσεις και χαλαρώσεις. Γιατί? Γιατί είμαστε μια μικρή οικονομία, γιατί είμαστε μια χώρα υποκατοχήν εδώ και 40 χρόνια, γιατί βρισκόμαστε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, αλλά και γιατί είμαστε η μοναδική χώρα που κουρεύτηκαν οι καταθέσεις. Mm-hmm. Που το τραπεζικό μας σύστημα, παρόλα τα λάθη και το πλιάτσικο που έγινε από τους τραπεζίτες με την ανοχή πολιτικών προσώπων, mm-hmm, έτσι, δεν είναι ο λαός που ευθύνεται του και δεν είχε κανένα δικαίωμα να προχωρήσουν στο κούρεμα και να θυματοποιήσουν ολόκληρο λαό. Υπήρχαν άλλοι τρόποι που θα μπορούσε να στηριχθεί το τραπεζικό σύστημα και να δοθούν λύσεις. Mm-hmm. Και εδώ ακριβώς είναι που θα πρέπει να πω και ακόμα κάτι. Ότι τον Νοέμβριο του 2008, εκ μέρους της ΕΔΕ, είχαν γράψει και έγινε συζήτηση στη Βουλή. Και προειδοποιούσαμε ακριβώς για τους κινδύνους που ενοχεύουν από τον τρόπο που οι τραπεζίτες διαχειρίζουν τις κυπριακές τράπεζες. Από τα τεράστια ποσά που έφευγαν στο εξωτερικό για σκοπούς αμφίβολων επενδύσεων και επισφαλών δανείων, ότι θα οδηγούσαν την κυπριακή οικονομία σε κρίση, καθώς επίσης το τραπεζικό σύστημα. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις μας και προς την τότε κυβέρνηση και προς την τότε διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας και προς τις διοικήσεις τότε των τραπεζών, ότι θα πρέπει να λογιγευτούν, θα πρέπει να υπάρχει ισχυρός υποπτικός έλεγχος, θα πρέπει να περιοριστεί η εξαγωγή των χρημάτων στο εξωτερικό και αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθούν με χαμηλά επιτόκια μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να έχουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Καθώς επίσης και στεγαστικά δάνεια προς κατοικίας, μιλούσαμε σε ότα μη ακουόντων. Mm-hmm. Μιλούσαμε στους τοίχους. Δηλαδή. Κανένας δεν έλαβε υπόψη αυτά που προειδοποιήσαμε, κανένα μέτρο δεν λήφθηκε για να φτάσουμε στη συνέχεια σε αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αν ακολουθήσουμε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα οικονομίας θα καταφέρουμε να αποδεσμευτούμε από το Τρόικα και το Μνημόνιο σύντομα? Το ζητήσαμε, το ζητήσαμε ως ΕΔΕΚ από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2013, mm-hmm, και μάλιστα τις προτάσεις συγκεκριμένες τις δώσαμε και στα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα. Mm-hmm. Τι πρόβλημα είναι οι προτάσεις αυτές? Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση να αναλάβουν την πρωτοβουλία όλα τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, να συνεννοηθούμε και να συνδιαμορφώσουμε μία πολιτική πάνω σε 5 βασικούς άξονες. Και αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα αν συμμετέχουμε στην κυβέρνηση ή όχι, να αναλάβουμε την υποχρέωση όλοι να την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Και τι ήταν οι 5 άξονες? Ο πρώτος, πώς μπορούμε το συντομότερο δυνατόν να φύγουμε από το μνημόνιο. Ο δεύτερος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Το τρίτο, να καθορίσουμε ποια είναι τα όρημα αναπτυξιακά έργα για να ξεκινήσει μια μορφή ανάπτυξης και κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Το τέταρτο, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για να σταματήσει η επιστημονική μετανάστευση των νέων μας στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 10.000 νέους επιστήμονες που είτε έφυγαν στο εξωτερικό είτε ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και έμειναν στο εξωτερικό. Ξέρετε τι τεράστιων οικονομικών και όχι μόνο παραγωγικών κόστος είναι αυτό? Γιατί σου λένε αφού βρίσκω δουλειά στο εξωτερικό, γιατί να έρθω στην Κύπρο? Άρα τα μισά λεφτά από ότι θα παίρνω εκεί, δεν θα παίρνω εδώ μισό ικανοποιητικό με όσα σπαταλίζα για να σπουδάσω κτλ. Δηλαδή είναι λογικό σχόλιο. Αλλά η διαφορά ποια είναι?
Ποιος πλήρωσε για να σπουδάσουν αυτά τα παιδιά. Αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει, αν ο φοιτητής φύγει ή δεν φύγει, τέλος πάντων να μείνει εδώ να σπουδάσει και να συνεχίσει εδώ, είτε αν φύγει να ξαναέρθει εδώ και να δουλέψει εδώ. Συμφωνούμε, να... κυρία Νικολάου. Βεβαίως. Αλλά η ουσία ποια είναι. Ενώ πληρώνει η κυπριακή οικονομία αυτά τα λεφτά, στο τέλος την τεχνογνωσία και την επιστημονική γνώση αυτών των επιστημόνων χαίρονται άλλοι. Και εκμεταλλεύονται και τα χρήματά μας και την τεχνογνωσία και όλα. Αυτό είναι θείο δώρο το οποίο το προσφέρουμε στους υπόλοιπους και δεν το αξιοποιεί η πατρίδα μας. Ενώ είναι δικό μας ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και ο τελευταίος άξονας είναι ακριβώς να συνεργαστούμε για να πατάξουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Πρέπει να σας πω ότι δύο χρόνια μετά δεν είχαμε καμία απάντηση από κανένα, αλλά κυρίως από την κυβέρνηση που όφιλε να απαντήσει και να μας πει ναι, το κάνω ή δεν το κάνω. Αντίθετα, επιχείρησε πολλές φορές η κυβέρνηση, όπως και με το θέμα των εκποιήσεων, αλλά και με άλλα σοβαρά νομοσχέδια, να φέρει την Βουλή προτετελεσμένων γεγονότων και με το πιστόλι στον κρόταφο να υποχρεώσει τους βουλευτές, καλός ή κακός, για μένα σε αρκετές περιπτώσεις κακός, να ψηφίσουν νομοσχέδια τα οποία στην ουσία αποδεικνύονται ότι βαθαίνουν την ύφεση, βαθαίνουν την οικονομική κρίση και στο τέλος εξαθλιώνουν κοινωνικά του λαού μας. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Θα μπορέσουμε επιτέλους εμείς οι Κύπροι να το εκμεταλλευτούμε για να ωφεληθούμε εμείς, ή θα πάρουμε τα ενία στα χέρια μας, ή η Τουρκία τελικά θα κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την υπόθεση. Όπως κάνει μέχρι στιγμής. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται ουσιαστικά δύο παραμέτρους. Ή δύο δικά μας λάθη, αν θέλετε. Το πρώτο λάθος είναι ότι έγιναν μεν κάποιες συμφωνίες με κάποιες εταιρείες, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτή η διαδικασία να εμπλέξει και άλλες χώρες, όπως ήταν η Ρωσία, για να μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια και όχι απλά και μόνο για κάποιους απλά οικονομικούς όρους και οικονομικούς απλά παραμέτρους μερικών εκατομμυρίων, να στερήσουμε τη δυνατότητα από κάποιες ρωσικές εταιρείες να εμπλακούν, γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό. Και εγώ έχω ζητήσει στην τελευταία συνάντηση που είχαν οι αρχηγοί των κομμάτων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει να αξιοποιήσει το επικείμενο ταξίδι του στη Μόσχα για να συζητήσει και αυτόν το θέμα και να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια ενδεχομένως αξιοποίησης κάποιου ενδιαφέροντος. Γιατί μπορεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μην υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον. Ο λόγος που μπορεί να μην θέλουν, πιστεύουν ότι δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί δεν έχω και ιδιαίτερη πληροφόρηση γύρω από τεχνικά δεδομένα, αλλά όταν για χρόνια ολόκληρα πιστεύαμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο, υπάρχουν μελέτες, σε μεγάλο ή σε μικρότερη ποσότητα πρέπει να υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες και να αυτό θέλουν το να το αξιοποιήσουν, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι. Τώρα είναι πολιτικά, πιστεύω, τα συμφέροντα. Και το δεύτερο, πιστεύω ότι δώσαμε δικαιώματα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία να διεκδικά από λαθασμένες επιλογές τις οποίες έχουμε κάνει και λαθασμένες προτάσεις. Εγώ θα το επαναλάβω, χωρίς αυτό το πράγμα να είναι μορφή, ότι το κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο δυστυχώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσυπέγραψε την 11η Φεβρουαρίου του 2014, υποκινούμενος κυρίως από τους Ατλαντικούς του συμμάχους και τέρους, φίλους, ότι ενδεχομένως αν το κάνει θα βοηθήσουν στο να επαναρχίσει ο διάλογος για να υπάρχει μια λύση σωστή στο Κυπριακό, ότι ήταν ολέθριο το γεγονός ότι αποδέχτηκε έγγραφα ότι η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας πηγάζει εξίσου από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Δηλαδή υπήρχε τρόπος να αποφευχθεί όλο αυτό και να μπει στο παιχνίδι η Τουρκία και να. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να μπει η Τουρκία στο παιχνίδι. Εδώ υπάρχει από τον Μάρτιο του 1964 το ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί τότε μετά την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων η Τουρκία προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ζήτησε με την απομάκρυνση των Τουρκοκυπρίων να μετακινηθεί και αντίστοιχα το ποσοστό της κυριαρχίας που τους αναλογούσε, δηλαδή 18%. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας τότε είπε ότι η κυριαρχία είναι μία ενιαία και αδιαίρετη, δεν μπορεί να μεταφερθεί στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζεται κυριαρχικά κατά τρόπον 100% από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και την κυβέρνησή του. Εμείς αυτό μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Δεν το αξιοποιήσαμε. Η Τουρκία σήμερα έρχεται και λέει τι. Από την ώρα που η κυριαρχία, λέει, πηγάζει εξίσου από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, άρα οι Τουρκοκύπριοι έχουν το 50% των δικαιωμάτων της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης του φυσικού αερίου. Από τώρα. Άρα το πρόβλημα λοιπόν, ήταν από πολύ πιο ακριβώς. Άρα τώρα εγώ το διεκδικώ εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων. Πώς μπορούσαμε να εμπλέξουμε την Τουρκία ενδεχομένως σε αυτήν τη διαδικασία? Όχι φυσικά
με το θέμα των χιαστή επισκέψεων των διαπραγματευτών που αποδείχτηκε ότι όχι μόνο δεν έχει αποδώσει οτιδήποτε, αλλά αντίθετα αξιοποιήθηκε από την τουρκική πλευρά κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι, παράλληλα με τις διακοινωτικές συνομιλίες, οι οποίες θα πρέπει να αφορούν ρυθμίσεις της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού, να απαιτήσουμε τη σύστηση διεθνούς διάσκεψης με σωστή σύνθεση, όπου να ασχοληθεί με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Καλά, γενικά τώρα πρέπει να το πάρουμε γενικά συνολικά το θέμα. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει, αλλά τώρα το κάνουμε. Γι' αυτό ζητούμε αλλαγή στρατηγική. Να βάλουμε και τον νεόφυτο. Ναι, γι' αυτό να ολοκληρώσω με αυτόν, κύριε Νικολόγια. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό ζητούμε αλλαγή στρατηγική. Γιατί από την ώρα που θα συζητήσουμε στα πλαίσια μια διεθνού διάσκεψη, τη διεθνή πτυχή που θα είναι εισβολή, είναι η κατοχή, είναι η εθνοκάθαρση, είναι ο επικισμός, είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων και των πολιτικών δικαιωμάτων, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί η Τουρκία δεν μπορεί να φυγαδεύεται, δεν μπορεί η Τουρκία να μένει απαρατηρητής και στο απειρόβλητο και δεν μπορεί η Τουρκία απλά να εκφράζει την καλή της θέληση για λύση του Κυπριακού από θέση ενισχύως. Ακριβώς το πιο σημαντικό είναι η επόμενη μέρα, η ΣΕΔΕΚ. Η 1η του Μάρτη είναι ένας σταθμός. Αλλά αναμφίβολα, εκείνο που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι τι θα γίνει από τις 2 του Μάρτη και μετά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε όλη αυτή τη διαδικασία προσπαθώ να είμαι συνενετικός, να είμαι χαμηλών τόνων, να αποφεύγω τις αχρίες αντιπαραθέσεις. Γι' αυτό απέφυγα να κάνω ανοιχτές συγκεντρώσεις με τα μέλη του κόμματος, γιατί αυτό έχει πάντοτε κινδύνους όταν οι υποψήφοι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουμε εντάσεις, αχρίαστες πιο πολλές φορές. Ίσως για να κερδίσουν εντυπώσεις, κάποιοι πιστεύετε. Ναι, γιατί ακριβώς εκείνο που μας ενδιαφέρει πρέπει να είναι η ΕΔΕΚ της Δευτέρας του Μάρτη. Και η δική μου πρόθεση, αν και εφόσον τα μέλη του κόμματος με τιμήσουν με την ψήφο τους, και εδώ ακριβώς θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς τα μέλη του κόμματος, ότι θα πρέπει να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Για πρώτη φορά έχουμε τοποθετήσει κάλπες σε όλες τις πόλεις για να διευκολύνουμε την ψηφοφορία και πρέπει ακριβώς αυτήν την κατάκτηση να την κατοχυρώσουν με τον ευπρεπή και τον δημοκρατικό τρόπο που πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και την ίδια στιγμή να αποφασίσουν μακριά από συναισθηματισμούς ή άλλους λόγους να ψηφίσουν εκείνον τον υποψήφιο που κατά την άποψή τους θεωρούν ότι είναι ο ικανότερος να διαχειριστεί το κόμμα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και αυτός που μπορεί κατά τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστεί και να προωθήσει τις προσδοκίες και τα οράματα τους για την νέα ΕΔΕΚ. Και όποιος είναι αυτός να τον ψηφίσω. Γιατί σίγουρα έχετε όλη την ίδια. Για να έχουν ακριβώς και όλοι μας να έχουμε την υπευθυνότητα για αυτόν τον οποίο κάνουμε. Και για το καλό αποτέλεσμα και για το κακό αποτέλεσμα που θα υπάρχει. Την ίδια στιγμή, η δική μου πρόθεση, αν και εφόσον τα μέλη του κόμματος με τιμήσουν να είμαι πρόεδρος, προσπάθεια μου είναι να αξιοποιήσει όλων των στελεχών και παλιών και νέων στελεχών. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, να είναι συλλογικές οι αποφάσεις μας και κυρίως να δώσουμε μια νέα πνοή στην ΕΔΕΚ. Το είπα και προηγουμένως. Η ΕΔΕΚ δεν μπορεί να είναι μέρος ή ενσωμάτωση ενός συστήματος που έχει χρεοκοπήσει. Ενός συστήματος που οδήγησε σε οικονομική κρίση, σε κοινωνική εξαθλίωση, που πιστογύρισε τον Κυπριακό. Πρέπει να αποτελέσουμε ακριβώς την εγρήγορση. Πρέπει να αποτελέσουμε ακριβώς την αφύπνιση αυτού του λαού. Θα πρέπει χωρίς λαϊκισμούς, με τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις, ναι, να συγκρουστούμε με το κατεστημένο. Να κάνουμε ρήξη με το κατεστημένο. Να κάνουμε ανατροπές. Να δώσουμε μια νέα προοπτική. Και όπως η ΕΔΕΚ του 69-74 μπορεί να μην έσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να μην απέτρεψε το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, έσωσε όμως την εθνική αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Και εμείς σήμερα οφείλουμε να φανούμε αντάξει εκείνων των συναγωνιστών. Να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Μας ακούνε τώρα. Ναι, το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους είναι συγκεκριμένο και προς τα μέλη της ΕΔΕΚ. Ότι πρέπει ακριβώς να επανέβρουμε τον εαυτό μας. Να επανέλθουμε στο χαρακτήρα μας. Να αποκτήσουμε την αγωνιστικότητα μας. Το σθένος μας. Και πάνω απ' όλα, ναι, είμαστε διαφορετικοί. Αλλά αυτό το διαφορετικό πρέπει να το δείξουμε έμπρακτα. Με το ήθος, με το ύφος, με τις θέσεις, αλλά και με την τόλμη την οποία πρέπει να επιδείξουμε. Εάν αυτά τα επιδείξουμε σε συνεργασία παλιοί και νέοι συναγωνιστές, αυτή η πολιτική δύναμη έχει προοπτική. Και ο στόχος ακριβώς είναι οι βουλευτικές εκλογές του 2016. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα της ΕΔΕΚ. Αυτό το στοίχημα πρέπει να κερδίσουμε και όχι να κερδίσουμε το στοίχημα μόνο της 1ης του Μάρτη. Νεόφυτε μου, ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε.
Δεν θα ήθελα τώρα μετά την τοποθέτηση του κύριου Σιζόπουλου να τα σχολιάσω οτιδήποτε. Ευχαριστώ τον κύριο Σιζόπουλο για την παρουσία του. Ήταν πολύ, πολύ επικοδομητική συζήτηση και όσα έχει αναφέρει. Καλό βράδυ σε όλους. Εμείς αυτό που έχουμε να ευχηθούμε στον κύριο Σιζόπουλο, ναι, βεβαίως, καλή επιτυχία και καλή από εκεί και πέρα θα δούμε τα έργα. Εγώ θέλω πριν να σας ευχαριστήσω και το πιο σημαντικό, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν είναι σχήμα λόγου, θέλω να ευχαριστήσω ακριβώς τα μέσα ενημέρωσης και τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν την κρίση στην ΕΔΕΚ από τις 13 του Μάρτη μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι ήταν μια υπεύθυνη συμπεριφορά που πραγματικά νιώθω την ανάγκη να την χαιρετήσω και να ευχαριστήσω όλους όσους από τα μέσα ενημέρωσης λειτουργήσαν με αυτόν τον υπεύθυνο τρόπο. Από την πλευρά τη δική μας θα συνεχίσουμε να είμαστε ανοιχτοί στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς συγκάλυψη, χωρίς παραπληροφόρηση και χωρίς παραπλάνηση. Γιατί ακριβώς ο λαός πρέπει να γνωρίζει καθαρά το τι τεχταίνεται, το τι ακριβώς γίνεται και το πώς συμπεριφέρεται ο καθένας. Για να μπορεί να κρίνει με αντικειμενικότητα και να έχει ο λαός πια την ευθύνη για την όποια έτσι απόφαση είναι και την οποιαδήποτε κρίση θα λαμβάνει. Τι γίνεται και από εκεί πέρα ο κόσμος να αποφασίσει και να έχει τη δική του γνώμη για ό,τι γίνεται. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, κύριε Νικόλα. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.